Έτσι ξαφνικά έφυγε από τη ζωή μια νέα γυναίκα στα Χανιά ηλικίας 44 ετών. Πριν από μία εβδομάδα παρουσίασε αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί από την αρχή ήταν πολύ συγκρατημένοι για τυχόν θετική έκβαση στην πορεία της υγείας της. Νοσοληβόταν μία εβδομάδα μετά από αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία. Κατέληξε χθες, ναι. Δεν υπήρχε επιστροφή για αυτή τη νέα γυναίκα, έτσι κυρία Πάνου? Όχι, όχι, γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας να ελέγξουν τόσα τεστ, ώστε να μην υπάρξει καμία πιθανότητα, όχι ένα στο 100, ένα στο εκατομμύριο περίπτωση λάθος. Δεν υπήρχε από την πρώτη στιγμή, η κατάσταση ήταν προδιαγραμμένη, ναι. Η 44χρονη είχε κάνει αίτηση στο gov.gr ότι σε περίπτωση θανάτου της θα ήθελε να δωρηθούν τα όργανά της, όπως και έγινε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου από το Λαϊκό Νοσοκομείο χειρουργοί πήραν τους νεφρούς και το ΥΠΑΡ, ενώ η καρδιά της πήγε στο Ωνάσιο. Οι συγγενείς προς τιμήν τους σεβαστήκανε την επιθυμία της, γιατί δεν είναι εύκολη απόφαση, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και για μας τους γιατρούς όλο αυτό δεν είναι εύκολο, που έχουμε δει πολλά. Οι συγγενείς συμβαστήκαν την επιθυμία και προχωρήσαμε εμείς στη διαδικασία δωρεάς οργάνου. Πρόκειται για τη δεύτερη μεταμόσχευση φέτος στο νοσοκομείο Χανίων και για τη 15η σε όλη την Κρήτη. Το 2024 γενικά είναι το τέταρτο κατά σειρά έτος με ανωδική πορεία στη δωρεά οργάνων. Τρεις νέες ζωές θα σωθούν, θα έχουν άλλη ποιότητα ζωής και όλο αυτό αξίζει. Δηλαδή εκεί λες ότι κάτι κάναμε σωστά. Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη και για τους ίδιους τους γιατρούς, που προσπαθούν να κρατήσουν την καρδιά του δότη ζωντανή μέχρι να βρεθούν οι συμβατοί λήπτες. Πρέπει να ελεγχθούν τα όργανα, να την κρατήσουμε εν ζωή για να έρθουν να βρεθούν οι δότες, όλα αυτά. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία. 2-3 μέρες ένας γιατρός ασχολείται μόνο με αυτό και όλοι οι υπόλοιποι στη βάρδιά τους πρέπει να την κρατήσουν εν ζωή, καθόλου εύκολο. Και γενικά και για μας είναι πολύ σκληρό όλο αυτό, πολύ σκληρό. Να σημειωθεί πως φέτος 100 αποβιώσαντες δότες έχουν ήδη δώσει ζωή σε 225 μεταμοσχευμένους ανθρώπους, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο στατιστικά.